Την Παρασκευή για τις 10 η ώρα περίπου έγινε ληστεία στο κατάστημα της τράπεζας που είναι δίπλα στο καφενείο που διατηρώ εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή μπήκαν απλά, ενώ υπήρχαν πελάτες έξω, μπήκαν δύο άνθρωποι μέσα σε απόσταση ο ένας από τον άλλον, όπως φυσιολογικά για το τουριστικό μέρος μπαίνουνε άγνωστοι μέσα. Βέβαια, εντάξει, το αυτό σημείο το ήταν ότι οι πελάτες, εγώ δεν ήμουν έξω, αλλά από ό,τι είπαν μετά οι θαμώνες του μαγαζού, πρόσεξαν ότι ο ένας φορούσε μια μάσκα έτσι, ιατρική που φοράνε στα νοσοκομεία. Και βυχέ κάνοντας, απλά επεσήμαναν ότι ίσως έχει πνευμονία αυτός και βυχέ. Τέλος πάντων, μετά από λίγο, τι συμβαίνει, γιατί ακούγονται πολλά. Πολλές φορές χτυπάει ο συναγερμός της τράπεζας δίχως να συμβαίνει τίποτα. Κάποιες άλλες φορές χτυπάει στην αστυνομία που είναι μισή ώρα μακριά στο Λεωνίδιο, 21 χιλιόμετρα, αλλά με αλλεπάλληλες στροφές στα 21 χιλιόμετρα. Και πολλές φορές παίρνουν από την αστυνομία και ρωτάνε τι, αν πράγματι συμβαίνει κάτι, που συνήθως επί 20 χρόνια, γιατί είναι και δικό μου το κτίριο, δεν έχει συμβεί. Η αστυνομία καλεί εσάς δηλαδή να σας ρωτήσει τι έχει γίνει. Έτσι και προχτές, ενώ ήμουνα μέσα, με πήρανε από την αστυνομία, μου πάνε συμβαίνει κάτι στην τράπεζα προφανώς δίπλα, γιατί τους είχε χτυπήσει υπάλληλος, επάτησε το συναγερμό, που δεν χτύπησε εδώ βέβαια, στην αστυνομία. Όχι, μια χαρά είναι τα πράγματα. Είσαι σίγουρος, μου λένε, λέω, να πάω έξω να δω κιόλας. Πήγα από το παράθυρο, κοίταξα, είδα ήρεμο κόσμο μέσα, αλλά ήρεμα τα πράγματα, το είπα, μου λένε τα παιδιά από την αστυνομία, είναι ο διευθυντής στη θέση του, είναι η ταμεία στη θέση του. Λέω, στη θέση τους δεν είναι που κοίταξα καλύτερα, αλλά είναι πάνω στον πάγκο τους, βλέπω και κάθονται, μήπως έχει πέσει το σύστημα, λέω, και κάθονται εκεί. Καθίστε να πάω μέσα να δω. Ακριβώς έτσι, δεν μου είπε η αστυνομία πήγαινε μέσα να δει. Καθίστε, λέω, να πάω μέσα να δω. Και εγώ έτσι αυθόρμητα ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα. Αυτός προφανώς που καθόταν, γιατί ήταν δύο στη μέση της τράπεζας, έβλεπε όλη αυτή την κίνηση από το παράθυρο και την πόρτα, με είχε δει, εγκρίφτηκε. Μπαίνοντας μέσα εγώ λέω, τυχαίνει να γνώριζα τον αστυνομικό που μιλούσα, γιατί μιλούσα ήδη όταν μπήκα μέσα, είχα το τηλέφωνο στο αυτή και το δίνω στο διευθυντή και του λέω, έλα, σε θέλει ο Μίτσος από πέρα. Μου λέει αυτός δυνατά, με ψυχραιμία ο διευθυντής, για να ακούσουν στην αστυνομία από το τηλέφωνο, μου λέει, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν, γίνεται ληστεία εδώ ήδη, δεν το κατάλαβες. Την ώρα εκείνη ήρθε πίσω μου και ο ληστής με το πιστολί και μου βάλε. Σας χτύπησε ή σας απειλήσε? Επίμονα και σε έντονο ύφος, αν μιλάω με την αστυνομία. Εγώ του είπα ότι δεν μιλάω με την αστυνομία, μιλάω με κάποιο ψαρά που του έχει φέρει δίπλα ψάρια του διευθυντή και ρωτάει πόσο κάνουν. Ψύχρεμος εσείς πάντως, έτσι? Ναι. Αυτοί με το πιστόλι μου έλεγαν συνέχεια, αυτός ο ένας που ήταν σε κάποια ηλικιωμένος λίγο, μου λέει ότι έχει μεγάλη σημασία, πες μας αν μιλούσες με την αστυνομία. Λέω, αν μιλούσα με την αστυνομία δεν θα ερχόμουν μέσα μόνος μου να σας συναντήσω, αν ήξερα ότι γίνεται ληστεία και μιλούσα με την αστυνομία. Εκεί προφανώς πίστηκε, μου πήρε το τηλέφωνο από τα χέρια, το έκλεισε και το άφησε πάνω στον πάγκο, στον κισέ της τράπεζας. Και με έβαλε και κάθισα κάτω. Ήταν ψυχραιμοί πάρα πολύ. Γνώριζαν προφανώς ότι, παρότι τις άμεσες ενέργειες της αστυνομίας δεν μπορούσαν να έρθουν πριν από μισή ώρα, ήξεραν τις αποστάσεις προφανώς, γιατί δεν ήταν πανικόβλητοι τίποτα, μας
προσπαθούσαν να ηρεμήσουν τον κόσμο, του λέγαν μη φοβάστε, δεν τρέχει τίποτα, σε λίγο θα πάρουμε τα λεφτά και θα φύγετε. Δεν χτυπήθηκε κανένας, έτσι? Όχι, όχι, ήταν απόλυτα ήρεμοι. Το μόνο που είπαν στο Ινταμία και στο Διευθυντή ότι εάν δεν είστε συνεργάσιμοι θα σας πάρουμε ομήρους για όσο διάστημα χρειαστεί, γίνεται συνεργάσιμοι. Περίμεναν τα 12 λεπτά για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο που είχε πατήσει ο διευθυντής και βέβαια είχε ενημερωθεί, πάτησε το κωδικό που ενημέρωνε την αστυνομία. Έτσι έγιναν και έφυγαν, έβαλαν μπροστά μόλις πήραν τα χρήματα. Μας είπαν εμείς να μην βγούμε έξω, έβαλαν μπροστά την ταμεία και το διευθυντή, βγήκαν μέχρι την εξωτερική πόρτα στο δρόμο και έφυγαν. Μάλιστα. Καταλάβατε αν ήταν Έλληνες, αν ήταν αλλοδαπή? Ήταν δεδομένα Έλληνες. Ήταν Έλληνες. Υπήρξαν στιγμές που φοβηθήκατε? Γιατί σας ακούω ψύχρεμο. Ναι, όχι, όχι, δεν υπήρξαν, γιατί σας λέω φρόντιζαν όλο το διάστημα να μας έχουν ήρεμους όλους. Ίσως δεν τους ήφερε να υπάρχει πανικός. Έλεγαν ότι δεν θα πάθει κανείς σας τίποτα. Θα πάρουμε τα χρήματα και θα φύγουμε. Σε 10 λεπτά θα είστε σπίτι σας. Μάλιστα. Δεν ζήτησαν λεφτά από κανέναν, ενώ υπήρχαν λεφτά και πάνω στον πάγκο. Κάποιοι κρατούσαν στα χέρια τους. Δεν ζήτησαν από κανέναν λεφτά. Από εκεί και πέρα η αστυνομία ήρθε στο χώρο? Η αστυνομία ήρθε ακριβώς μόλις φύγανε, δηλαδή ακριβώς περίπου στη μισή ώρα από την ενημέρωσή της από το Λεωνίδιο. Αλλά δεν τους πρόλαβαν, δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες τώρα? Όχι, όχι, δεν τους πρόλαβαν.